Απογκώ με κάθε ειλικρινία την ανεπάρκειά μου να μιλήσω αυτήν τη στιγμή στο συγκεκριμένο αυτό χώρο μπροστά σε εσάς που έχετε ζήσει τα γεγονότα που θυμούμαστε, που ανακαλούμε στη μνήμη μας σήμερα. Η στιγμή είναι ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων μας, αλλά και στο σώμα της εμάσουσας πατρίδας μας. 47 ολόκληρα χρόνια από τη μεγάλη προδοσία της 15ης Ιουλίου του 1974. Τότε που αναβίωσαν στην πιο κρίσιμη στιγμή της εθνικής μας ζωής ο Εφιάλτης, ο Ιούδας, ο Πίλιος Γούσης στα πρόσωπα της ελληνικής χούντας και των εδώ ολίγων μισθάρνων τους. Μια στιγμή που θα θέλαμε να διαγράψουμε από τη μνήμη μας, που θα ευχόμαστε να μην είχε παρουσιαστεί, αλλά που δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο δυστυχώς. Αντίθετα μάλιστα, το μέλλον διαγράφεται ζωφερόν όσον ποτέ άλλοτε και η κατάσταση γίνεται περισσότερο καταθλιπτική από τη συνέστηση ότι αίτιοι της συμφοράς δεν ήταν ξένοι, ήταν δικοί μας και αν δεν μπορούμε να τους πούμε Έλληνες, ήταν πάντως ελληνόφωνοι. Και ο χώρος, αυτός που πατούμε τώρα, αγιασμένος από πράξεις ηρωικές, μοναδικές της σύγχρονη ιστορίας μας. Χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τον μακαριστό Νίκο Νικολαίδη και τους συνεργάτες του, που αψηφώντας τον κίνδυνο, χωρίς να λογαριάσουν τη ζωή και την οικογένειά τους, έδωσαν το μήνυμα σε όλον τον κόσμο ότι ο Μακάριος είχε επιζήσει του άφρονος προδοτικού πραξικοποιήματος και ότι είχε νόημα η προβολή αντίστασης για ματέωση των προδοτικών σχεδίων της Χούντας. Ιδίως όμως, μου προκαλείτε αμηχανία εσείς όλοι εδώ με την παρουσία σας. Εσείς που χωρίς καμιά αναγκαστική επιστράτευση τότε, βρεθήκατε στις επάλξεις του καθήκοντος για να υπερασπιστείτε τη δημοκρατία και τον Εθνάρχη Μακάριο. Ευρισκόμενος τότε μακριά από την Πάφο, σας παρακολουθούσα με θαυμασμό. Ένα θαυμασμό που δεν μειώθηκε καθόλου μέχρι σήμερα και που με κάνει να μην μπορώ να συγκριθώ μαζί σας. Το να αγνοείς τον κίνδυνο, το είπα πολλές φορές, δεν σε καθιστά γενναίο. Αντίθετα, σε προσδιορίζει ως επιπόλαιο. Η γενναιότητα που επιδείξατε τότε, εσείς, δεν οφειλόταν σε άγνοια κινδύνου. Είχατε απόλυτη συνέστηση του κινδύνου που διατρέχατε. Είχατε όμως και συνέστηση της ευθύνης σας για τον τόπο. Και αυτή η συνέστηση της ευθύνης σας κατέστησε ήρωες. Θα είστε για μας τους υπόλοιπους το πρότυπο της αρετής, το εκμαγείο της δημοκρατίας. Μα και τι να πω αναφερόμενος στο επάρατο πραξικόπημα. Δεν αντέχω, δεν έχω την ψυχική δύναμη να αναφερθώ σε μια τόσο μεγάλη προδοσία, σε έναν τέτοιον αυτοεξευτελισμό. Δεν αντέχω στη σκέψη ότι προσφέραμε άφα την αγαλίαση στους Τούρκους και στους Άγγλους, στον Κίσιγκερ και τον Τζεβίτ. Δεν μπορώ να βρω μια έστω και αδύνατη δικαιολογία για να την προτάξω στους ήρωές μας, τον Αυξεντίου, τον Μάτσιν, τον Παλικαρίδη. Τι να τους πω, ότι την ψυχική ανάταση εκείνων διαδέχτηκε η νάρκωση η δική μας. Θυσιάστηκαν εκείνοι για την Κύπρο και την ελευθερία της και ήρθαμε εμείς ελάχιστα χρόνια μετά να προσφέρουμε την πατρίδα μας στην Τουρκία. Καθησυχάζει κάπως τη συνείδησή μας το γεγονός ότι η Πάφος έπραξε το καθήκον της. Πρώτα εσείς στον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό της Πάφου, με επικεφαλής τον μακαριστό Νίκο Νικολαίδη, αλλά και οι υπόλοιποι αντιστασιακοί που κατέλαβαν στρατόπεδα και αστυνομικούς σταθμούς. Έστω και η διήμερη αντίσταση στο πραξικόπημα έσωσε τον Μακάριο και ανέτρεψε τα σχέδια της Χούντας και των εδώ οργάνων της. Αν η Πάφος δεν αντιστεκόταν, αν δεν υπήρχε η αντίσταση, αν έπεφτε αμέσως στα χέρια των πραξικοπηματιών όπως όλες οι άλλες επαρχίες, δεν θα παρήχε του η ευχέρεια στον Μακάριο να σωθεί. Και αν ο Μακάριος πέθαινε, θα καταλυόταν αμέσως η Κυπριακή Δημοκρατία και η άμεση τουρκοποίηση της Κύπρου δύσκολα θα αποφευγόταν. Η Πάφος διέσωσε πριν από 47 ακριβώς χρόνια τον Μακάριο και τον φυγάδευσε στο εξωτερικό και να προασπιστεί από εκεί τα συμφέροντα της Κύπρου. Διατήρησε έτσι την ελπίδα της απελευθέρωσης και έδωσε την ευκαιρία σε όλους για επανόρθωση των μοιραίων λαθών
που διαπράθησαν από τους ολίγους. Δυστυχώς όμως, αυτά τα 47 χρόνια έδρασαν και σαν ναρκωτικών στην εθνική μας συνείδηση. Με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας, διολυστήσαμε στις θέσεις των Τούρκων και φτάσαμε στο σημείο που να κινδυνεύει η παραμονή μας στη γη αυτήν των πατέρων μας. Δεχτήκαμε εκπτώσεις στα δικαιώματά μας με την ελπίδα ότι θα εξευρίσκεται μια υποφερτή λύση του προβλήματός μας. Κάθε υποχώρηση μας όμως συνοδευόταν και συνοδεύεται από μετακίνηση των τουρκικών στόχων. Και ο τελικός στόχος της Τουρκίας είναι σήμερα ευκρινής σε όλους. Επιδιώκει την κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Η Κύπρος βρίσκεται χωρίς αμφιβολία αυτήν τη στιγμή στην κρισιμότερη φάση της εθνικής της ζωής. Ο ελληνισμός της Κύπρου βρίσκεται σήμερα σε τροχιά αναφανισμού από τον τόπο στον οποίο ζει εδώ και 35 αιώνες. Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε στην υλοποίηση των τουρκικών στόχων και να τους ματαιώσουμε. Ποτέ άλλοτε, ακόμα και χωρίς ανεξάρτητο κράτος, η Κύπρος δεν κινδύνευε όσο σήμερα. Στις σατανικές πλεκτάνες της Τουρκίας έρχονται να προσεθούν και άλλα πολλά. Η δημογραφική κατάρρευση, η φυγή των νέων, η παραγωγική αποσάρθρωση, η πολιτιστική παρακμή, ο δεκασμός σε όλους τους τομείς της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής ζωής, η απειλή αλλίωσης της εθνικής φυσιογνωσμίας και των ελεύθερων περιεχών λόγω της ανεξέλεκτης εισρωής λαθρομεταναστών που κι αυτοί στέλνονται με σχέδιο της Τουρκίας. Είμαστε κολλημένοι στον τοίχο από την ιστορία, χωρίς περιθώρια για νέα ασφάλματα. Πρέπει να προγραμματιστούμε αποτελεσματικά. Η εθνική αφύπνιση που οδηγεί σε εθνική αυτογνωσία και ενότητα είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως ελληνισμός στην Κύπρο. Αυτή η αφύπνιση θα πρέπει να μας οδηγήσει και στη λήψη κάποιων στοιχειωδών τουλάχιστον προστατευτικών μέτρων. Έναν κράτος που αυτοπεριορίζεται σε παθητική άμυνα, που εν μέσω πρωτόγνωρων εθνικών κινδύνων περιορίζει το χρόνο της στρατιωτικής θητείας και εκμηδενίζει τις στρατιωτικές αμυντικές δαπάνες του, είναι αδύνατο να πιθαναγκάσει έναν επιθετικό αντίπαλο σε παρέτηση από τους στόχους και τις επιδιώξεις του. Είναι ασφαλώς αναγκαίο και το ηθικό αγωνιστικό φρόνημα του λαού που πρέπει να σφυριλατηθεί στις πνευματικές, ηθικές και πολιτιστικές μας αξίες. Αλλά είναι απαραίτητη και μια αμυντική υποδομή στην οποία θα στηριχτεί αυτό το φρόνημα για να καταστεί αποτελεσματικό και να μεγαλουργήσει. Είναι μύθος να νομίζουμε ότι υποχωρώντας κι άλλον θα πείσουμε την Τουρκία να προχωρήσει σε μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Ούτε και οι συνομιλίες απλώς για τις συνομιλίες είναι πανάκια. Η πραγματικότητα είναι ότι με τα συνεχή δώσε δεν φτάνει σε λύση. Και ο χρόνος των συνομιλιών χρησιμοποιείται από την Τουρκία για εμπέδωση των τετελεσμένων και επίτευξη των στόχων της. Μόνον ανασύνταξη δυνάμεων και επανατοποθέτηση του προβλήματος μας στις σωστές του διαστάσεις. Ως προβλήματος εισβολής και κατοχής υπόσχονται έξοδον, έστω και με πολλές θυσίες από το διέξοδο. Και το ξαναείπαμε κι άλλη φορά. Να είμαστε έτοιμοι. Αν μη γεννητό, γονατίσει η ηγεσία, την ιστορία θα πρέπει να τη σηκώσουμε στους ώμους μας εμείς, ο λαός. Εσείς το ξανακάνατε πριν 47 χρόνια. Να είστε έτοιμοι και τώρα για να ακολουθήσουμε όλοι.